Ο κορονοϊός τελικά, από ό,τι φαίνεται, είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε πολύ προσεκτική και επιφυλακτική. Αυξήσεις στις απλές κλίνες νοσηλείας στα νοσοκομεία με ασθενείς με κορονοϊό σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται κυρίως για άτομα με υποκείμενα νοσήματα και μεγάλης ηλικίας. Αφού δεν προσέχουμε, πάμε ο ένας πάνω στον άλλον. Τι φταίνε. Πας σε έναν κύκλο που είναι πόσα άτομα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μας πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουμε ιδιαίτερα τους κλειστούς χώρους. Ελπίδα στη μειωμένη διάδοση του κορονοϊού, ωστόσο, αποτελεί ακόμη ο καλοκαιρινός καιρός που κρατά τον κόσμο σε εξωτερικούς χώρους. Προσέχω όσο μπορώ στα σούπερ μάρκετ και στον κόσμο. Οφείλουμε να ακολουθούμε και να αποδικόμαστε τις οδηγίες που μας δίνουν. Αυτή είναι η δική. Στο μεταξύ, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τον κορονοϊό. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό. Πρόσφατα ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα εμβολιασμών κατά της COVID-19, το οποίο περιλαμβάνει τα νέα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια, τα οποία καλύπτουν τόσο τα παλαιά στελέχη, όσο και τις περισσότερες από τις καινούργιες παραλλαγές που τώρα κυκλοφορούν. Ένδειξη για εμβολιασμό έχουν όλοι άνω των 60 και άνω, αλλά και μικρότερες ηλικίες, οι οποίες μπορεί να ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εντάξει, τώρα θα κάνουμε τα νέα, κατάλαβες. Υπάρχουν αντιρρησίες πολλοί που δεν πιστεύουν ότι το εμβόλιο βοηθάει παρά βλάστη. Το επικαιροποιημένο εμβόλιο πιάνει όλες τις υποπαραλλαγές του κορονοϊού, καθώς είναι όλες υποπαραλλαγές της Ομικρόν. Έρχεται αρκετός κόσμος, έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη Τρίτη, κάθε Τρίτη έχουμε. Είχαμε 100 εμβόλια την προηγούμενη Τρίτη και τώρα έχουμε πάλι πάνω από 100, όπως βλέπω. Γύρω στα 50, 60, 70 μεγάλες ηλικίες. Λίγοι είναι οι μικροί, άνω των 30 δηλαδή.